Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είναι τα πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε να μας δώσετε λίγο μια εικόνα γενικότερη. Λειτουργούν τα ξενοδοχεία κανονικά? Ναι, τα ξενοδοχεία λειτουργούν κανονικά. Εντός εισαγωγικών, κανονικά. Ναι, εντός εισαγωγικών. Δεν υπάρχει εντολή κυβερνητική να κλείσουμε, όπως υπήρχε στο πρώτο lockdown. Mm. Οπότε λοιπόν η κάθε επιχείρηση λειτουργεί ή επιλέγει από μόνη της να κλείσει. Μάλιστα. Όταν λέτε να κλείσει από μόνη της, τι εννοείτε? Έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε το προσωπικό σε αναστολή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλο το προσωπικό από τα ξενοδοχεία μπορεί να μπει μέσα στα ευεργετήματα, αν θέλετε, του δεύτερου lockdown και να πληρωθεί τα ποσά τα οποία έχουν ανακοινώσει από την κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες οι ίδιοι θα μπορέσουν να πάρουν την αποζημίωση η οποία θα πάρει, ας πούμε, το λιανικό εμπόριο. Θα μου πείτε τώρα βέβαια για τα 500 και τα 600 ευρώ. Αν πούμε ότι από τις 10.000 ξενοδοχεία τα 2.000 είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στον Ορεινό Όγκο. Ναι, έχουν ανάγκη αυτά τα 500-600 ευρώ για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Ναι. Άρα λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο και σημαντικό είναι ότι το μη κλείσιμο με κυβερνητική απόφαση σημαίνει ότι στις 31 του μηνός θα πρέπει να καταβάλουμε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές και όλες τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Mm-hmm. Δεν θα πάρουμε την αναστολή ή που θα πάρουν τα υπόλοιπη κλάδη του εμπορίου. Πρώτο lockdown, τι είχε συμβεί, τι απολαύες είχατε ως επιχειρήσεις? Εκτός από τις ΑΕ, όλες οι άλλες επιχειρήσεις παίρνανε το ποσό των 540 ευρώ, 535 ευρώ, όσο ήταν εκείνη την περίοδο, και επίσης παίρναμε αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Μάλιστα. Κάτι που δεν γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν, όταν ο κόσμος δεν κινείται, όταν τα ξενοδοχεία παραμένουν άδεια, δεν τζιράρουν, δεν έχουν έσοδα, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι τις υποχρεώσεις τους δεν μπορούν να τις πληρώσουν τέλη του μήνα. Ναι. Ακόμα και το προσωπικό να βγάλεις σε αναστολή, έχεις φορολογικές υποχρεώσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις καταβάλεις. Κάτι το οποίο είναι αδύνατο. Και αν κάποιος πει ότι μα αφού δεν δουλεύεις, δεν έχεις και φορολογικές υποχρεώσεις, ας θυμηθούμε ότι η χρονιά η οποία διανύουμε δεν είναι η καλύτερη χρονιά. Άρα λοιπόν, μπαίνουμε σε ρυθμίσεις, σε υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναστείλει την καταβολή τους προηγούμενους μήνες και τις έχουμε μετακυλήσει και τις έχουμε μπροστά μας. Ναι, και εδώ υπάρχει ένα δίκοπο μαχαίρι, κύριε Καλία. Δηλαδή, ακούω πάρα πολλούς επιχειρηματίες. Από τη μία πλευρά υπάρχουν αυτοί, όπως εσείς τώρα, που λέτε ότι εμάς δεν μας έχουν εντάξει σε κάποια ευεργετήματα και καλούμαστε να τα πληρώσουμε όλα τώρα. Και από την άλλη πλευρά, αυτοί που έχουν ενταχθεί σε ευεργετήματα φωνάζουν και διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι τελικά όλα αυτά συσσωρεύονται και κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Θα βρείτε μπροστά έναν τοίχο που θα πρέπει να σας πούνε μια μέρα τώρα, πηδήξτε τον τοίχο. Έτσι ακριβώς είναι, διότι αν μπούμε στη λογική να σκεφτούμε το πώς θα είναι τα πράγματα αν βγούμε από αυτή την υγειονομική κρίση μετά από 6-8 μήνες, θα αντιληφθούμε ότι οι υποχρεώσεις οι οποίες θα έχουν σωρευτεί θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Εκεί τι θα γίνει, θα καταρρεύσετε ξαφνικά όλοι ξαφνικά, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι. Ισχύει αυτό το οποίο λέτε. Αυτό το οποίο λέτε πραγματικά ισχύει και ελπίζουμε ότι τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται και το επόμενο διάστημα εκτός από το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και από άλλα συναρμόδια υπουργεία θα είναι μία ανάσα καθώς το 2021, αν συνεχίσει να υπάρχει η επιστρεπτέα προκαταβολή. Θα δώσει μία ανάσα σε ένα τείχος το οποίο, όπως πολύ σωστά είπατε, θα βρούμε μπροστά μας 6-8 μήνες. Άρα λοιπόν, οφείλουμε σαν επιχειρήσεις και σαν επιχειρηματίες να κάνουμε ένα σωστό σχεδιασμό για το πώς θα ανταπεξέλθουμε. Τα χρήματα τα οποία δίνονται αυτή τη στιγμή ή η πίστοση χρόνου για την καταβολή υποχρεώσεών μας δεν είναι δώρα. Ναι. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει ο κάθε επιχειρηματίας να τα βάλει κάτω για να μπορέσει να πορευτεί βήμα-βήμα, ώρα-ώρα, μέρα με τη μέρα, ούτως ώστε να κάνει ένα σωστό ισολογισμό το πώς θα μπορέσει να βγάλει την επιχείρηση από αυτή την κρίση. Δεν είναι μόνο κρίση του κράτους, είναι και κρίση των επιχειρήσεων, είναι και κρίση των οικοκυριών. Ακόμα και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι οποίοι παίρνουν τα 500 ή τα 600 ευρώ, δεν είναι ουσιαστικά ένα επίδομα για να κάτσουν και να ξεκουραστούν. Είναι για να μπορέσουν να ισοσκελίσουν, αν θέλετε, τα μηνιαία του έξοδα ή να κάνουν ένα σωστό προϋπολογισμό για το πώς θα ανταπεξέλθουν. Δεν είναι απλά τα πράγματα όπως αντιλαμβάνονται πάρα πολύ και λένε «Α, ωραία, τρεις εβδομάδες θα κάτσω και θα πάρω τα 600 στάρικα». Άρα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε το φάσμα σε πολύ πιο συνολικά. Σαφώς θα υπάρχουν πάντοτε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι θα νιώθουν και θα αισθάνονται ότι αδικούνται, διότι ο καθένας τραβάει το δικό του γολγοθά. Σε κάποιον τα 600 ευρώ είναι ok, σε κάποιον όμως δεν φτάνουν, διότι οι υποχρεώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Πάντα θα ακούγονται φωνές. Εμείς αυτό το οποίο λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι θα πρέπει τα κριτήρια με τα οποία χρηματοδοτούνται διάφορες επιχειρήσεις να είναι σωστές. Να βλέπουμε την πτώση τζίρου. Κλείνουμε σχεδόν σε ένα μήνα, κλείνουμε ένα οικονομικό χρόνο.
Άρα λοιπόν μπορεί ο καθένας από εμάς να καταλάβει την πτώση, τη ρεαλιστική πτώση τζίρου, την οποία είχε σε σύγκριση με το 19, το 18 και το 17. Ναι, σωστό. Και εκεί να στοχεύσουμε, ούτως ώστε να ζητήσουμε ενισχύσεις οικονομικές. Στην μη επιστρεπτέα, σε αυτό το κομμάτι, στην επιστρεπτέα, μάλλον στην τέταρτη και στην πέμπτη, που σε 50% θα είναι μη επιστρεπτές και οι δύο, εντάσσεστε, δεν είναι, εντάσσεστε εκεί πέρα όσο θεωρούμε ότι ναι, εντασσόμαστε σε αυτές τις επιστρεπτές προκαταβολές, αλλά ξέρετε τι λέω. Το έχω πει αρκετές φορές, ότι όταν ο τουρισμός σου παράγει 20 δις, ναι, μου είναι αδιανόητο να μην πηγαίνουν 2 με 3 δις απευθείας στον τουρισμό. Ναι. Υπό ποια μορφή θα μπορούσαν να πάνε 2 με 3 δις απευθείας στον τουρισμό? Της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Της οικονομικής ενίσχυσης, της επιβίωσης των επιχειρήσεων. Χωρίς επιστροφή διότι... εννοείται. Χωρίς επιστροφή, πολύ μεταγενέστερη η επιστροφή του ενός ποσοστού. Αλλά ξέρετε τι, αυτός ο κλάδος, αν στηριχτεί, θα ξαναπαράξει τα 20 δισεκατομμύρια. Ναι. Εκεί είναι το σημαντικό και αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Καλός ή κακός, την τελευταία δεκαετία είναι ο μόνος κλάδος ο οποίος παράγει πλούτο για τη χώρα. Ναι. Τόσο μαζεμένο. Πότε με το καλό όμως θα τα ξαναπαράξει αυτά τα 20 δις? Πότε εκτιμάτε ότι θα μπορέσει να ξαναπαράξει αυτά τα 20 δις? Καλό, το 24. Ούτε καν το 21-22. Όχι, όχι. Το 21-22 υπολογίζουμε ότι θα είμαστε κοντά στο 30, περίπου με 40% του 2019. Mm-hmm. Και αντίστοιχα κάθε χρόνο αυτό θα αυξάνεται. Αλλά ξέρετε, δεν σημαίνει ότι θα είμαστε και σε έσοδα και σε πληρότητες. Δηλαδή, ναι, μπορεί να ξεγελαστούμε να βλέπουμε πληρότητες να ανεβαίνουν, αλλά τα έσοδα να παραμένουν χαμηλά. Ναι, γιατί θα πρέπει να έχετε μπει σε μια πολιτική προσέλκυση αυτής της πληρότητας, με πτώση τιμών, με. Και το θέμα είναι πώς θα επιβιώσουν μέχρι τότε για να φτάσουν μέχρι το 21, το 22. Έχουν μπει ήδη λουκέτα σε κάποιους συναδέλφους σας, γνωρίζετε. Αυτό ακριβώς είναι το στοίχημα αυτή τη στιγμή, διότι άμα χάσουμε 10 με 15% από το ξενοδοχειακό δυναμικό, mm-hmm, το οποίο ήδη έχουμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται, mm-hmm, τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά. Άρα λοιπόν ο κάθε επιχειρηματίας πλέον, και φανταστείτε, για να μην μιλήσουμε για τους κακοπληρωτές, διότι πολλές φορές και αυτό έρχεται πάνω στο κεφάλι μας, επιτρέψτε μου την έκφραση, και μας κυνηγάει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νοικοκύριδες και ανακαινήσανε τις επιχειρήσεις τους ή κάνανε διάφορες επεμβάσεις αξίας εκατομμυρίων τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι, ενώ ήταν πάρα πολύ καλοί νοικοκύριδες στις επιχειρήσεις τους που παρέδιδαν πλούτο. Άρα λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να βρούμε τρόπους τους ώστε να μπορέσουμε να τις στηρίξουμε για να επιβιώσουν. Διότι δυστυχώς φοβάμαι όταν οι τράπεζες είναι με κλειστές κάνουλες, mm-hmm, να μην μπορέσουμε να επιβιώσουμε και μέσα στο 21 θα ακούσουμε κλεισίματα όταν ήδη ακούμε κανόνια από μεγάλο tour operator της Ευρώπης. Οι τράπεζες είναι με κλειστές κάνουλες. Είναι με κλειστές κάνουλες, για να δούμε μετά και τους tour operator. Οι τράπεζες είναι με κλειστές κάνουλες ακόμα και έναντι επιχειρηματιών οι οποίοι είχαν εικόνα υγιή τα τελευταία χρόνια. Η εικόνα υγιή μέχρι και τέλη του 19. Γιατί αυτός που προχώρησε σε επενδύσεις τα τελευταία χρόνια ως επιτοπλίστων είναι επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα. Ήτανε γιατί. Κανείς δεν σου δίνει και δεν μπορείς να αντλήσεις κεφάλαια, να κινήσεις κεφάλαια άμα δεν είσαι υγιής. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν όταν είσαι συνεπής απέναντι στο τραπεζικό σύστημα και επιλέγεις μια χρονική περίοδο να δανειστείς, mm-hmm, σημαίνει και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου στους τελευταίους 4-5-6, ναι, μήνες λόγω της υγειονομικής κρίσης, σημαίνει ότι κοκκινίζεις. Ναι. Άρα λοιπόν η τράπεζα πλέον διαγράφει την καλή σου διάθεση τις προηγούμενα χρόνια και κρατάει αυτό το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Διότι μια υγιή επιχείρηση των 50-100 δωματίων. Και καλό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι μεγάλες αλυσίδες και τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι περίπου 1000. Ναι. Δεν είναι παραπάνω. Τα υπόλοιπα, ναι, είναι όλα μικρομεσαία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μιλάμε για ξενοδοχεία από 25-30 δωμάτια έως 100. Ναι. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις, αφού δεν είχαν εκατομμύρια στην άκρη, mm-hmm, ήταν υγιείς ναι μεν επιχειρήσεις χωρίς, mm-hmm, τραπεζικές υποχρεώσεις και δανειστήκανε για να μπορέσουν να. Γιατί είδανε, ξέρω εγώ, λίγο φως, είδανε ότι αρχίζει λοιπόν να επανεκκινεί η οικονομία και σου λέει, όπ, τώρα θα το κάνουμε και εμείς το άνοιγμα. Έτσι ακριβώς. Και μετά έσκασε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και η δικιά μου επιχείρηση, αν ήταν, ναι, μια υγιής επιχείρηση και δεν είχα τραπεζικές υποχρεώσεις και επέλεξα να κάνω μια ανακαίνιση και να δανειστώ ένα εκατομμύριο, αυτόματα έχω κοκκινήσει και είμαι ένας κακοπληρωτής. Όσο λοιπόν η τράπεζα δεν με αντιμετωπίζει όπως με αντιμετώπιζε το 19, αλλά με αντιμετωπίζει όπως είναι η κατάσταση του 20, πλέον οι στρόφιγγες, οι κάνουλες έχουν κλείσει και δεν έχω καμία πρόσβαση πλέον στο τραπεζικό σύστημα. Αυτά λοιπόν είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν και θα πρέπει να ξεπεραστούν με κυβερνητικές αποφάσεις, mm-hmm, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Και για να ξαναπάω λίγο, αν θέλετε, επιτρέψτε μου κιόλας στο κομμάτι των ανοιχτών κλειστών ξενοδοχείων που και εμείς, ναι, τελικά δεν ξέρουμε, ναι, τι είμαστε αυτή την περίοδο. Έχουμε κάνει κουβέντες οι οποίες είναι και λίγο αστείες, με την έννοια του ότι γιατί δεν βγαίνει ένας νέος κώδικος, mm-hmm, σε αυτό το 13033, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο, mm-hmm, το οποίο θα επιτρέπει τη μετακίνηση των Ελλήνων.
ξενοδοχείων. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, για διακοπές, όταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν έρθει. Από τη στιγμή που τα αεροδρόμια είναι συνεχτά, επιτρέπονται οι μετακινήσεις. Άρα λοιπόν υπάρχουν τουρίστες. Επαγγελματίες κατά κύριο λόγο, η αλήθεια είναι. Τουρίστες έχουμε τουρίστες. Στην Κρήτη και στη Ρόδο αυτή τη στιγμή υπάρχουν Γερμανοί τουρίστες. Μάλιστα. Γιατί κάνουν τις διακοπές τους. Μια και μας λέτε... λοιπόν, σε αυτούς επιτρέπεται η μετακίνηση στο να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Γιατί δεν επιτρέπεται σε έναν ο οποίος έχει ένα αρνητικό τεστ 24 ώρων να μετακινηθεί με την οικογένειά του 2 μέρες σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο, ξαναλέω, έχει αποδείξει ότι έχει τηρήσει όλο το πρωτόκολλο του υγειονομικού και δεν έχει κρούσματα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Γιατί σκέφτονται, κύριε Καλή, ότι ενδεχομένως, όπως το είπατε, 24 ώρες είναι καλά, τις επόμενες 72 λόγω της μετακίνησης και των επαφών ενδεχομένως θα έχουν. Φοβούν. Καλά, εδώ που τα λέμε ότι και, στην, και ο ΕΟΔΗ ακόμα έχω την αίσθηση ότι κάπου τα έχει σαστήσει το τεστ. Ναι, γιατί δεν μιλάμε τώρα και για τα τεστ, τα rapid test δίνουν 60% ότι είσαι ή δεν είσαι θετικός στον κορονοϊό. Θα ήθελα λίγα και να ρωτήσω να μας πείτε τι γίνεται με τους tour operators που ξεκινήσαν προηγουμένως για να κλείσουμε μετά λίγο με τους συναδέλφους σας. Κοιτάξτε, οι tour operator γενικότερα ακολουθούν μια τακτική άρνηση πληρωμών ή εξόφληση του 2020. Κάτι το οποίο γενικότερα στα συμβόλαια ή στις συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν με τους επιχειρηματίες γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια ήταν άλλα χρόνια. Ναι. Τώρα λοιπόν για μια σεζόν η οποία, σαν αυτή την οποία διανύσαμε, να έχεις κάνει ένα τζίρο χ και να σου αρνείται την εξόφλησή του ή να σου δίνει το 50-60% της συνολικής αξίας και να σου λέει αποπληρωμή τον Απρίλιο, αντιλαμβάνεται κάποιος όταν οι ξενοδόχοι έχουν μπει σε μια λογική να ανοίξουν τα ξενοδοχεία με ζημιά για να στηρίξουν τον τουρισμό και τα έσοδα της χώρας, να αποπληρώνονται τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2021, αυτό είναι καταστροφικό. Ναι. Δεν υπάρχουν επικλείδες ασφαλείας. Δυστυχώς όχι σε αυτή την περίπτωση, διότι ήταν ένα καθεστώς, αν θέλετε, το οποίο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στις συμφωνίες οι οποίες γινόντουσαν μεταξύ των επιχειρηματιών. Κάτι το οποίο οι τοπικές ενώσεις πλέον σε διάφορες περιοχές προσπαθούν να τις αλλάξουν, αλλά και οι ίδιοι επιχειρηματίες, ώστε να διαφυλαχτούν για τα επόμενα χρόνια σε αυτές τις οικονομικές συναλλαγές. Αλλά σε μια υφιστάμενη κατάσταση όπως ζούμε τώρα, η αποπληρωμή, η μετακύληση της αποπληρωμής μετά από μήνες ουσιαστικά είναι καταστροφικό για τον επιχειρηματία. Σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει διαμεσολάβηση έναντι αυτών των tour operator, δηλαδή. Ξέρετε, έχουμε είναι δει και τον υπουργό να μιλάει με μεγάλους τουριστικούς οργανισμούς κατά καιρούς. Και τέτοια πράγματα φαντάζομαι είναι πάντα μες στην ατζέντα τέτοιων συζητήσεων ή από τον ΕΟΤ ή από οργανισμούς, εν πάση περιπτώσει. Όπως το λέτε, έχουμε... μιλάμε για συμφωνίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την προβολή, την προώθηση και τη στήριξη της Ελλάδος από τους tour operator. Θα έρθω στην Ελλάδα και δεν θα πάω στην Ισπανία ή θα βγάλω 3 πακέτα προγράμματα περισσότερα για την Ελλάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική συμφωνία δεν μπορούν να εμπλακούν, διότι είναι καθαρά επιχειρήν. Ναι. Μπορούν απλά να πιέσουν και να πούνε να περιοριστεί, αν θέλετε, αυτό να πάει από τις 60 μέρες. Ναι, αυτό, τέτοιες διαπραγματεύσεις, αυτό στο επίπεδο δημοσίων σχέσεων μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Δεν μπορούν να το πετύχουν απόλυτα, όταν πάντοτε ένας tour operator θα βρίσκει έναν επιχειρηματία ο οποίος θα αποδέχεται μία αποπληρωμή μετά από 90 μέρες από τη στιγμή που θα αναχωρήσει τον group. Ό,τι και να έχει πει ο κύριε Καλία. Κάτι που θα ήθελα να ρωτήσω είναι τι γίνεται με τους ξενοδοχείο υπαλλήλους, δηλαδή με τους ανθρώπους αυτούς που είτε εργάζονται στα 12 μήνα ξενοδοχεία σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, είτε αυτούς που είναι εποχικοί στον τουρισμό και στις ξενοδοχειακές μονάδες. Και αντιλαμβάνομαι όταν λέτε ότι θα ξαναπάμε στα επίπεδα που ξέραμε κατά το 2024, ότι για αυτούς έρχεται μια τριετία δύσκολη κατά την οποία σταδιακά θα επανέρχονται. Θα επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και μέχρι τότε θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν οι περισσότεροι. Έτσι ακριβώς, ισχύει. Όπως ακριβώς σταδιακά θα επανέρχονται και θα επανεντάσσονται και διάφορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στην αγορά μέσα. Αν δεν υπάρχει ανοιχτή επιχείρηση, δεν θα υπάρχει και υπάλληλος να δουλέψει. Άρα λοιπόν, καλώς το ερώτημα υπάρχει για τους ξενοδοχείο υπαλλήλους, όπως αντίστοιχα υπάρχει και τι θα κάνουν και οι συνάδελφοι ξενοδόχοι. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι αυτή τη στιγμή, γενικότερα σαν κλάδος, βάζουμε πάρα πολύ υψηλά τον υπάλληλο. Θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε χαμογελαστούς και χαρούμενους υπαλλήλους, διότι αυτή είναι η πρώτη εικόνα η οποία αντιμετωπίζει ο πελάτης. Άρα λοιπόν στηρίζουμε τους ξενοδοχείο υπαλλήλους μέχρι εκεί που δεν πάει και είμαστε πάντοτε δίπλα τους στο να διεκδικήσουμε πράγματα τα οποία είναι προς όφελός τους. Ναι. Όλα βέβαια αυτά έχουν ένα μέτρο. Ναι. Δεν μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να βλέπουμε ξενοδοχείο υπαλλήλους έξω από ξενοδοχεία, ούτε να τα κλείνουν, ούτε να αντιδρούν όπως γίνονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Και ας μην ξεχνάμε ότι από το 2010, την οικονομική κρίση, ο κλάδος μας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία, υπογράφει συλλογικές συμβάσεις και δίνει αύξηση. Και δίνει αυξήσεις όταν οι υπόλοιποι κλάδοι δίναν μείωσεις. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δίνει το στίγμα το πώς κινείται η box και πώς κινείται ο ξενοδοχειακός κλάδος. Αλλά
είμαστε σε μια δύσκολη χρονική περίοδο. Mm-hmm. Όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη, mm-hmm. κατανοώντας τα προβλήματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Και εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους όπως στηρίζουν και αυτοί εμάς. Mm-hmm. Αλλά πάει win-win. Μία διευκρίνηση. Αυτοί οι άνθρωποι, ο ρυθμός μάλλον επανένταξης των εποχικών, αυτών που κάθε χρόνο περιμένουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας του τουρισμού. Ο ρυθμός επανένταξης λοιπόν αυτών των ανθρώπων θα φτάσει στο 100% στο 24% ή η επαναφορά της κίνησης και της λειτουργίας των ξενοδοχείων μέχρι το 2024 θα βασιστεί σταδιακά σε μικρότερα ποσοστά εργαζομένων, ακριβώς για να μπορέσει η επιχείρηση ενδεχομένως να σταθεί στα πόδια της, με αποτέλεσμα η επαναφορά της απασχόλησης στα επίπεδα που ξέραμε προ-COVID να πάρει περισσότερο χρόνο. Θεωρώ ότι το 2024-2025 θα είναι μια χρονιά η οποία θα κινηθούμε στα επίπεδα του 19, όπως προείπα, και όντως τότε περίπου θα έχουμε τα ίδια νούμερα σε εργαζομένους. Μάλιστα. Το θέμα όμως είναι, όπως σωστά το αναφέρετε, τι γίνεται μέχρι τότε, αν υπάρχει σταδιακή ουσιαστικά επιστροφή των εργαζομένων. Ναι. Αν υπάρχει υποχρεωτική επιστροφή των εργαζομένων, διότι γνωρίζετε τα εποχιακά, όταν θα κλείσουν, mm-hmm. με το άνοιγμά τους είναι υποχρεωμένοι να επανασπροσλάβουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού τον οποίο είχαν την προηγούμενη χρονιά. Αν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια υποχρεωτικότητα, ο επιχειρηματίας θα έχει να επιλέξει αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει το ξενοδοχείο του. Mm-hmm. Αν υπάρχει δυνατότητα μερικής και σταδιακής επιστροφής των εργαζομένων, τα πράγματα θα διευκολυνθούν. Και γεννάται ένα ερώτημα. Αν παράδειγμα κινηθούμε όπως φέτος, όπου ο επιχειρηματίας ανάλογα την πληρότητα την οποία είχε, έπαιρνε και το ποσοστό το αντίστοιχο των εργαζομένων πίσω στη δουλειά του, mm-hmm. οι υπόλοιποι εργαζομένοι τι θα κάνουν? Ναι. Θα μείνουν άνεργοι, θα επιδοτούνται με αυτή την έκτακτη επιδότηση την οποία έδινε το κράτος mm-hmm. φέτος αλλά και του χρόνου. Εδώ λοιπόν γι' αυτό είπα πριν ότι θα πρέπει από κοινού να στηρίξουν ένας τον άλλο. Διότι δεν μπορούμε να διανοηθούμε σε καμία των περιπτώσεων την υποχρέωση των ξενοδοχείων να επαναπροσλάβουν όλο το προσωπικό τους με πληρότητες πάρα πολύ χαμηλές. Mm-hmm. Όπως επίσης και δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα μένουν άνθρωποι με επιδόματα πάρα πολύ χαμηλά για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συζητήσουμε και θα πρέπει από κοινού να συμφωνήσουμε τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει σιγά σιγά και το εργατικό δυναμικό να επανέρχεται στις θέσεις εργασίας του, αλλά και οι συνάδελφοι ξενοδόχοι να μπορούν να ανοίγουν τα ξενοδοχεία τους χωρίς να τους πνίγει ο βραχνάς του εργασιακού κόστους. Mm-hmm. Κύριε Καλή, αυτή την ώρα έχουμε γύρω στα 10.000 ξενοδοχεία στη χώρα μας. Ναι. Πόσα είναι ανοιχτά? Κάτω από 2.000. Άρα τα υπόλοιπα 8... 8.000 με αναστολή εργασίας για τους εργαζόμενους και τα όλα τα υπόλοιπα να τρέχουν, όπως μας είπατε. Έτσι ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ ψηλά. Η επαφή ναι. με την πολιτεία, με την κυβέρνηση, με το Υπουργείο, με τα αρμόδια, με τα συναρμόδια Υπουργεία, για αυτό το μοντέλο που περιγράψατε, της διευθέτησης δηλαδή του τρόπου σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας του τουρισμού στην χώρα, σε τι στάδιο βρίσκονται, σε πόσο... Ωραία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στις συζητήσεις με τα όργανα των εργαζομένων στο να συμφωνήσουμε στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, διότι mm-hmm. τελειώνει στις 31/12 Συλλογική Σύμβαση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σε δεύτερο χρόνο, αφού έρθει η ολοκλήρωση των συζητήσεων και της υπογραφής της Συλλογικής Σύμβασης, θα mm-hmm. μπούμε στη διαδικασία να συζητήσουμε και όλα αυτά τα πράγματα mm-hmm. για να μπορέσουμε να έχουμε μια ειρήνη καταρχήν εργασιακή, mm-hmm. ούτως ώστε να πάμε στην επόμενη μέρα για το πώς θα συνεχίσουμε και θα συζητάμε για την εξασφάλιση όλων των δικαιωμάτων και των ξενοδόχων αλλά και των ξενοδοχών υπαλλήλων. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα τα πράγματα έχουν πάει καλά. Ναι. Έχουν αφουγκραστεί και αυτή την ανάγκη να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά και εμείς δίπλα σε αυτούς. Εσείς είστε όλοι καλά μεταξύ σας ξενοδόχοι, γιατί θυμάμαι ότι στο παρελθόν, στον κλάδο τον ξενοδοχειακό, υπήρχαν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των εργοδοτών σε ό,τι αφορά τη μορφή της σύμβασης. Κοιτάξτε, παρόλα αυτά ήμουν επιχειρήν και αυτό. Έτσι. Μιλάω για νότο και βορρά. Μιλάω για διαφορετικά συμφέροντα που υπάρχουν σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες των τουριστικών νησιών του Αιγαίου, ας πούμε, και των ξενοδοχείων της Βόρειας Ελλάδας που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ισχύει αυτό και δεν νομίζω ποτέ να το ξεπεράσουμε, διότι όπως ακριβώς το είπατε, τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Αλλά είναι τα εποχιακά, αλλά είναι τα 12 μήνες λειτουργίες. Αυτό όμως δεν μας φέρνει απέναντι τον ένα δίπλα στον άλλον. Mm-hmm. Κάθε άλλο μάλιστα μας ενώνει να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε όσο γίνεται περισσότερα πράγματα για να εξυπηρετήσουμε. Αν η ερώτηση ήταν κατορθώνεται να τα κερδίσετε όλα τους ώστε να είναι όλοι χαρούμενοι, όχι. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεται κάποιος ότι, και το λέω πολλές φορές αυτό, ότι ανθρώπους για να μιλήσουμε βρίσκουμε. Mm-hmm. Για να μας καταλάβουν δεν βρίσκουμε. Μάλιστα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Αν
πούμε ότι εμείς προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε, διότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία αυτό κάνει και νομίζω ότι έχει κατορθώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, να διεκδικεί πράγματα σε συνεργασία με το ΣΕΤΕ και τον πρόεδρό τους, να διεκδικεί πράγματα υπέρ των ξενοδόχων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου και τα εποχιακά, τα μεγάλα ξενοδοχεία είναι ικανοποιημένα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου και τα 12 είναι ικανοποιημένα και θα σας αναφέρω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Η επιδότηση όλου του ασφαλιστικού κόστου στα 12 λειτουργία ξενοδοχεία για τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο είναι μια επιτυχία, την οποία με πολλή πίεση και πολλές διευκρινήσεις, αφού τεκμηριώσαμε και εξηγήσαμε την κατάσταση στα 12 λειτουργία, κατορθώσαμε και ψηφίστηκε από το κράτος και την πήραν τα 12 λειτουργία. Άρα λοιπόν, κάποιες φορές είναι από τη μία, κάποιες φορές είναι από την άλλη. Εμείς σαν Ομοσπονδία είμαστε εκεί γιατί αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του Έλληνα ξενοδόχου, γι' αυτό και έχουμε περίπου 6 με 7.000 μέλη στην Ομοσπονδία μας μέσα, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Κύριε Καλία, να σας ρωτήσω γρήγορα κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε ξεφύγει και στο χρόνο μας. Στη Δράμα, Ονειρούπολη θα γίνει? Όχι, φαντάζομαι. Όχι, η Ονειρούπολη αν θα γίνει με την λογική του στείλουμε ένα χωριό πάρα πολύ μικρό, στο οποίο δεν έχει δυνατότητα να κάνει δράσει, αλλά να περπατήσει, να στείλει το γραμματάκι σου σε ένα γραμματοκιβώτιο, να μπει στο κομμάτι. Άρα δεν θα έχετε τουρισμό, επισκέπτε και κόσμο. Μάλιστα. Εκ των πραγμάτων, η χρονιά αυτή είναι ακόμα χειρότερη για τα 12 λειτουργίε και τα εποχιακά ξενοδοχεία τη υπηρετική Ελλάδα και κυρίω του Ορεινού Όγκου, όπου μιλάμε για κυριολεκτικά καταστροφή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.